Ενδέκατος πήρα δύο θέσεις στο τέλος. Ρε, μου έβγαλε error, έκλεισε και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, έπρεπε να πατήσω μόνο χ. Πάω να πατήσω ούτε γκάζι, πετάλι, τέτοια δεν είχα τίποτα, ούτε έστριβα. Έπρεπε να πατήσω χ, νόμιζα θα έφευγε από μόνο του. Ε, μόλις πάτσα χ, κατευθείαν δεν το πρόλαβα το breaking point και γεια σας. Δεν ήτανε, απλά έκλεισε, δεν ήτανε, το μόλις τώρα το είδα. Δεν είχε κάποια ρύθμιση, απλά έκλεισε έτσι όπως ήταν επί τόπου, έκλεισε. Δεν ξέρω. Το ίντερνετ πρέπει να είναι, αλλά τώρα τι ακριβώς με το ίντερνετ, ξανά άνοιξε τώρα, τι να πω. Θα να πω, ξανά άνοιξε. Να δούμε. Να βάλω setup. Ναι ρε, δεν πάει ρε, ναι. Να έκανε καμιά στιγμή διακοπή από το play, αλλά τους ξέρει γιατί. Τι να πεις. Κάτσα.
No brakes, no grip. Καλώς. Δεν έχω ιδέα. GTR, ποιος είναι ο πρώτος, έχει GTR, οκ. Θέλω να το δοκιμάσω εγώ το GTR μετά, κάποια στιγμή, μετά αύριο. Θα βρούμε ρυθμίσεις, θα βάλουμε. Ούτε σε μισό οδηγό δεν βούτυξα. Το άδειο το GTR πως πάει έτσι ρε. Ο άλλος για δύο θέσεις. Ο άλλος για δύο θέσεις βούτυξε ρε. Έλα αδερφέ, κουνήσου. Εγώ τώρα μπήκα εδώ, δεν πάω να θέλει εσωτερική, δεν την έχει. Αργέντες έχει.
Έλα βρε μαλάκα τώρα. Νομίζω ο τρίτος ή τέταρτος. Έλα ρε Σουπρά. Thank you.
βελτίωσα. Κι όλα στο τελευταίο γύρο. Εντάξει, ναι. Ελπίζω. ναι. Ναι, ναι. Σαρ. Γιατί παιχνίδι, τι έκανα. Ξέρω εγώ μάλλον. Βασικά, θα σου πω τώρα. Ναι. Γιώργου, ναι. Εντάξει, ναι. Okay. Εγώ το 10-10 στο αντιρόλ δεν μ' άρεσε καθόλου. Thank you.
No. Olha, galera. Θα έρθει, θα έρθει. Σάκη, θα έρθει. Να είναι καλύτερο με ρυθμίσεις του GTR.
πατέρα. Τι κάνε βρε μαλάκα, τι κάνε ρε μου. Δεν σε δω ρε όλος. Μαλάκα, ξύλο, ξύλο, γαμό. Κάνε λίγο δεξιά. Είναι χειρότερο από όλα τα λόμπι που έχω παίξει αυτό. Αυτό τώρα. Δε... Ναι ρε. Τον έχω περάσει ήδη. Δήμο. Απλά έχει. Ξέρω, ναι. Βρε μάλα. Εγώ φταίω, άλλος ήρθε πάνω μου εκεί ρε Κώστα τώρα. Είμαι ήδη μέσα στο game μπροστά και με πετάει έξω. Αυτό είναι χειρότερο λόμπι απ' όλα. Στην αρχή ο άλλος τρία αυτοκίνητα ήθελα να περάσει. Βούτυξε αυτός που μπροστά από το Ford. Απίστευτο αυτό το λόμπι. Με τι να παίζω? Δεν ξέρω, σούπρα πήρα τώρα. Λίγο να μάθεις φίλε, γιατί εσύ πολύ έξυπνο.
Άιντε, άιντε, μαλάκες. Ωραία, μαλάκα, τι κάνω. Θα πάρω. Όχι, μετά τα 100 θέλει. Κάτσε να φάω και τίποτα γιατί. Κι εγώ αυτό πήρα τώρα, να δω. Κάτσε να φάμε τίποτα. Το είπα προχθές, δεν ξέρω αν το είδατε. Ναι, πλέον έχει καταντήσει το παιχνίδι αυτός που βαράει να ανεβαίνει και αυτός που στρώει να πέφτει, αλλά εντάξει. Ωραία, αυτό προσπαθώ, αλλά εκεί πάνω στο Seagate, ρε φίλε, ήμουνα ήδη από την εξωτερική. Εκεί δεν είχε άλλο, έπαιρνα το καβαλούσα το κέρι και έβγαινα έξω και έφερνα από μόνος μου σβούρα. Για να βάλουμε λίγο GTR.
δύο γύρους έκανα το κατευθείαν 49-1. Καλά, εντάξει. Κάτσε γιατί τώρα το άχασα κι εγώ. Θέλει πάρα πολύ σπασμένη πέμπτη, δηλαδή 259 με φτάσει τότε. Αλλάζει. 259 και αλλάζει, ναι. Ναι. Και σε ρίχνει στα 252. Ναι, ρε. Δήμο, τι έχεις βάλει εσύ ρυθμίσεις. Okay. Ναι. Τα ελαττήρια. 55 βάλω το πίσω. Εγώ στο 2 τα είχα. Έχει πάρα πολύ καλά φρέα το GTR. Καλύτερα από το Supra. Εγώ... στο GTR πρέπει να τα βάλεις πίσω γιατί έχει πολύ υποστροφή. Έχει όλο το κέντρο βάρους μπροστά. Οπότε δεν είναι σαν το Supra που έτρεχα 5 με 0. Δηλαδή θέλει 2 σίγουρα αν το έχεις. Δεν πειράζει, καλά έκανες. Αγώνα. Παραμπόλικα με τι ταχύτητα μπαίνεις. Οκ, εντάξει. 6-7 τα έχει στα αντιρόλ. Δοκίμασε 7-8. Είδε. Ναι. Τέρμα, εντάξει, τέρμα πίσω. Και στο 3. Οκ, ναι, και στο 3 τα βάλεις όμως. Εγώ στο 3 τα έχω. Τελικά. Εμένα πολύ καλά μπαίνεις παραμπόλικα, ούτε μπορεί να πετάει τίποτα. Εμένα μου κόφταρε η δευτερά γι' αυτό. Όχι, στο εσάκι λίγο μετά τα 150. Τι, 4 λεπτά. 4 λεπτά πήρες.
Ναι, ρε μαλάκα, ναι. Σαν το Διονύση.